πες μου κάποια πράγματα σε αυτή την 50χρονη καριέρα ή τότε που θα το γράφουμε 80χρονη καριέρα <laughs> που θα, που αποκήρυσες, που, που, τα μετάνιωσες που τα έκανες. Τι θα έλεγες. Ας πούμε δεν ήθελα ποτέ να κάνω α, talent show και το έκανα. Έτσι, και το έχω παραδεχτεί ότι έγινε με, με κίνητρο τα χρήματα. Αν θες και οι γυναίκες που είναι με τον Νίκο ή οι άντρες που είναι μαζί μου, ε, πολλές φορές, όχι πολλές φορές για να μην είμαι και να μιλώ και ψέματα Κάποιες φορές παρεξηγούσαν τη σχέση μου και τη σύγκριναν με τη δική τους Ενώ δεν είχε καμία σχέση Είναι η σχέση μου με τον Νίκο Αφού του χωρίσαμε δεν έχει να κάνει καθόλου με το άντρας καρβέλας γυναίκα βύση Και το ερωτικό που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι Όλα αυτά τα χρόνια... Ποτέ δεν είχατε φτάσει κοντά σε μια επανασύνδεση. Ε, Ερωτική φύση. Ναι, ναι, ναι. Θέλω Πολύ... να μου κάνει ένα κοντινό εδώ. <laughs> ποτέ. Όχι. Σε δεύτερο γάμο, εσύ έφτασε κοντά ποτέ. Έφτασα σαν κακή σκέψη. Ήταν μια σκέψη απόγνωση. Καθόλου ειλικρινή μέσα μου. Και θα ήταν το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή μου. Δεν θυμάμαι να έχω απατήσει αλλά σίγουρα θα έχω απαντήσει, <laughs> μπορεί να μην το θυμάμαι, αλλά ε, σου λέω δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη όμως, ναι. έχω επιθυμήσει άλλους ε, ανθρώπους, άλλους ε, άντρες λοιπόν, ε, τη στιγμή που ήμουν με κάποιον άλλον. Έτσι. Και αυτό το θεωρώ φι, σι, ο, λογικό. Πάντω η Σοφία το 2020 έκανε μία ανάρτηση ίδια στα social media της, Α, μιλώντας για την περιπέτεια της με τον αλκοολισμό και πώς κατάφερε να ξεκόψει από το αλκοόλ, θέλοντας, έγραφε μέσα από την ανάρτηση να δώσει θάρρος σε όσους παλεύουν με αυτόν τον εθισμό. Mm -hmm. Πώς ένιωσες με αυτό το, με αυτό το πράγμα? Ε, ήμουν εκεί, μαζί πήγαμε σε αυτό το κέντρο που θέλησε να μπει και να αποτοξινοθεί. Αλλά θυμάμαι όταν ναι, τηλεφώνησε για να το κλείσουμε, μου είπαν ότι το ίδιο παιδί, το παιδί πρέπει να έρθει εδώ, να υπογράψει και να πει ότι η ίδια θέλει να το κάνει. Εσείς και να θέλετε, δεν μετράει η γνώμη σα. Έτσι το αντιμετωπίζουν. Και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Και πήγαμε εκεί, και. Ήταν μια δύσκολη περίοδο για εκείνη, ειδικά. Εγώ γενικά πιστεύω ότι είμαι ένα άνθρωπο, όχι σκληρό, αλλά αντέχω. Αντέχω και πιστεύω ότι στην ξέρω, υπομονή ήταν αυτό, η πίστη, η, η θέλησή μου να το περάσει. Ε, και, και μέρα με τη μέρα που την έβλεπα ότι γινόταν καλύτερα, αυτό το πράγμα έσβησε οποιαδήποτε πίκρα και λύπη και στεναχώρια προϋπήρξε.